145 νεκροί μέσα σε 1,5 χρόνο. Από Μάνδρα, κύριε Νικολάου, Μάτι και τώρα η Χαλκιδική. Τι δεν κάναμε καλά? Ξεκινώντας να πω ότι κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλή στο βουλευτή μας το Γιάννη το Δελή στη Θεσσαλονίκη και περιφερειακούς συμβούλους, δεκάδες μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρέθηκαν σαν εθελοντές και για να δουν ακριβώς με τα δικά τους μάτια την κατάσταση, αλλά και για να βοηθήσουν έμπρακτα να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους που έχουν πληγεί στη Χαλκιδική, και έτσι θα συνεχίσουμε. Νομίζουμε ότι τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα ακριβώς αποδεικνύουν τις ακραίες ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, όπως και εσείς διαπιστώνετε, που ακριβώς μετά από μεγάλες καταστροφές που έγιναν, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο κράτος να αναλάβει τις ευθύνες, κυρίως της πρόληψης και της προειδοποίησης, να φτιαχτεί συγκεκριμένη υποδομή. Εμείς γνωρίζουμε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο ζήτημα της κερδοφορίας. Είναι αυτές μια σειρά επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν από το κράτος, δεν μπορούν να τις κάνουν οι ιδιώτες, οι οποίες είναι κοστοβόρες. Και ακριβώς για αυτόν τον τρόπο, ακόμα και σε περιοχές όπως είναι τώρα η Χαλκιδική ή η Κρήτη, με τις πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, που είναι τα βαριά όπλα μέσα σε πολλά εισαγωγικά και του τουρισμού, της τουριστικής κίνησης, με δραστηριοποίηση τεράστιων γιγαντιών μονάδων τουρισμού, ο λαός να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Πάντως δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Εδώ συγκεκριμένα ξέραμε ότι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί κάποια ΕΣΠΑ, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση και πριν τις ευρωεκλογές για τον τρόπο με τον οποίο είναι ή δεν είναι κάποια έργα επιλέξιμα, ακριβώς με τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Γιατί το ΕΣΠΑ και τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται με συγκεκριμένα κριτήρια, πρέπει η απόδοση της κερδοφορίας να είναι συγκεκριμένη, πρέπει να αναλαμβάνονται από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ενδεχομένως. Άρα αυτά καθιστάνε μια σειρά από τέτοια έργα, από το ιδιωτικό κεφάλαιο, εσείς οι ιδιωτικές λοιπόν επιχειρήσεις δεν θα έχουν μεγάλη κερδοφορία. Εμείς λέμε ότι όσο προσανατολισμός. Εμείς λέμε ότι όσο δεν προϋπολογίζονται αυτά τα έργα και δεν υλοποιούνται με βασική ευθύνη του κράτους, με στόχο πάντα την πρόληψη, την προειδοποίηση και την προστασία της ζωής, αλλά και στον απόϊχό τους την πλήρη επιδότηση στο 100%. Εμείς την καταθέσαμε χτες την πρόταση αυτή. Ναι. Να γίνει η πλήρης κάλυψη, αποκατάσταση στο 100% των ζημιών, να γίνουν γρήγορα όλες οι προσπάθειες να αποκατασταθεί το δίκτυο, το οδικό, η ηλεκτροδότηση κτλ. Όσο δεν έχουμε ένα τέτοιο προσανατολισμό, ο οποίος θα προσκρούει ακριβώς στην ανάγκη κάποιων των λίγων των επιχειρηματίων να κερδοφορούν, θα έχουμε συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Εντάξει, ταξικός διχασμός πάντα υπήρχε. Και αν θέλετε, αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι το Κινάλ, η πρώτη του κίνηση μετά τις εκλογές είναι να δώσει στελέχη στην νέα κυβέρνηση. Ναι, θεωρώ ότι έχει εσωτερικευτεί. Από και τη μία, κομμάτι. Από την άλλη, το ποιος είναι πραγματικά ο στρατηγικός αντίπαλος και της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει πει η ίδια η Νέα Δημοκρατία και μέσα στη Βουλή, λέγοντας ότι ο στρατηγικός μας αντίπαλος με τον οποίο είμαστε ιδεολογικά, πολιτικά ξεκάθαρα απέναντι είναι το ΚΚΕ. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρα πολλά κοινά, δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ καμία αλλεργία σε επενδύσεις. Είναι το ίδιο για εσάς, δηλαδή? Το ίδιο δεν είναι σίγουρα, γιατί αν ήταν το ίδιο, το σύστημα δεν θα είχε νόημα να έχει δύο ίδια κόμματα. Έχουν διαφορές στο στυλ περισσότερο, γιατί στην πολιτική ουσία είναι τα ίδια. Ούτε αλλεργία, αυτά τα ούτε αλλεργία στις επενδύσεις είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στις ιδιωτικοποίησεις είχε αλλεργία. Πάντως, κύριε Νικολάου, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να πω ότι ο κύριος Μαλέλης θα είναι σε λίγο κοντά μας, θα τον έχουμε στο ραδιόφωνο, επομένως έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή την απόφαση που πήρε, γιατί όντως την απόφαση προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση, ειδικά μια μέρα μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να σας το ολοκληρώσει ο κύριος Νικολάου. Ελάτε για να κλείσουμε. Το ΚΚΕ δεν έχει στην πολιτική του κατεύθυνση να δίνει πίστοση χρόνου. Ξέρει ότι είναι σκληρά τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι μια αντιλαγή κυβέρνηση. Το Eurogroup ήδη έχει δώσει τις κατευθύνσεις γι' αυτό. Αυτά δεν αλλάζουν. Που είναι σκλήρινση. Άρα θα συνεχίσει σε αυτή τη ρότα. Το ΚΚΕ. Καλημέρα, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα το καταθέσει στους αγώνες που θα διεξαχθούν και ήδη διεξάγονται την επόμενη μέρα.